Τώρα έχουμε και μια σύνοδο μπροστά μας. Έχουμε και μια σύνοδο, να δούμε τι θα γίνει με τις κυρώσεις. Σωστά. Θέλω να πω, είναι λίγο θολό όλο αυτό, έτσι, και εν ώψη της συνόδου. Τις ξεχάσαμε τις κυρώσεις, ναι. Εντελώς τώρα. Κύριε Λαγκίδη, τις ξεχάσαμε. Τις ξεχάσαμε εμείς, δεν είναι καημός, μην τους ξεχάσουν άλλοι. Ναι, ναι. Να πάμε ναι. Στον καθηγητή, τις ξεχάσανε και οι Ευρωπαίοι, τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις εν ώψη των διερευνητικών όντως μετατίθενται ως δυνατότητα πλέον λήψης σε ένα μελλοντικό χρονικό σημείο, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι προς το άμεσο συμφέρον της χώρας, ιδίως αυτή τη στιγμή η Τουρκία όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται σε μια διαδικασία ουσιαστικά αποσύνθεσης όσον αφορά την οικονομία και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η τουρκική πλευρά στο εσωτερικό, είναι ουσιαστικά μια ανάσα ουσιαστικά για όλα αυτά τα θέματα, αυτό το διάστημα το οποίο θα μεσολαβήσει μέχρι και την έναρξη, η οποία δεν είναι ξεκαθαρισμένη χρονικά, των διερευνητικών. Έκανε βέβαια παραχωρήσεις ο Ερντογάν που ίσως του κοστίσουν στο εσωτερικό του για να το κερδίσει αυτό. Κοιτάξτε, όσον αφορά το εσωτερικό και επί τη βάση του απολύτου ελέγχου τον οποίο ασκεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η στάση της Τουρκίας έναντι των συζητήσεων, στην Τουρκία ξέρετε χρησιμοποιείται μία λέξη και μόνο, δεν υπάρχει δηλαδή η έκφραση διερευνητικές συνομιλίες. Η λέξη που χρησιμοποιούν είναι είτε ταρτισμά είτε σοριστουρμά. Σε κάθε περίπτωση αυτό που γίνεται σήμερα στην Τουρκία είναι να περνά εικόνα και χωρίς αμφισβήτηση πλέον ότι η Ελλάδα είναι αυτή που έκανε πίσω έναντι των τουρκικών πιέσεων και όλες αυτές οι στρατιωτικές πιέσεις και όχι μόνο, δηλαδή κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν αυτές που έφεραν την Ελλάδα για μια ακόμα φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η εικόνα στο εσωτερικό, επικοινωνιακά τουλάχιστον στην Τουρκία. Μου επιτρέπετε, πάνω στην αποκάλυψη της Μαΐας πριν από λίγο, ανησυχείτε ότι μπορεί ο Ερντογάν να κάνει ένα τρίκ, μια παγίδα, στέλνοντας ένα έγγραφο προς την ελληνική πλευρά με σειρά θεμάτων, πέραν των όσων έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι θα συζητήσουμε? Και από τη λύση αυτό δεν αποκλείεται, δεν θα το χαρακτηρίζα ως παγίδα. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί και στο παρελθόν και το έχει χρησιμοποιήσει έντεχνα η τουρκική πλευρά. Το ξαναλέω, μέσα σε όλους αυτούς τους γύρους διαπραγματεύσεων η Τουρκία έχει επιχειρήσει πολλές φορές δια της πλαγίας ή ευθέως να εισάγει ουσιαστικά περαιτέρω ζητήματα στο διάλογο. Νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοια προσπάθεια. Η ελληνική όμως πλευρά είναι καθόλου, πιστεύω, προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτό το δεχόμενο, κάτι το οποίο γνωρίζουν όχι μόνο οι δύο πλευρές, οι θέσεις των οποίων είναι γνωστές στην κάθε μία, αλλά και οι έντιμοι και μη διαπραγματευτές. Και οι μεσολαβητές, δηλαδή οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί και οποιοδήποτε άλλοι. Ναι, φαντάζομαι ότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα υπέγραφε ποτέ την εκχώρηση ελληνικού νησιού. Ούτε καν σαφέστατα. Δεν θα έκανε ποτέ. Δεν θα το συζητούσε ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, νομίζω ότι... Σαφέστατα. Και είναι κάτι το οποίο επισήμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από κανένα κυβερνητικό στέλεχος καμίας χώρας η οποία, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή κινητοποιείται ως μεσολαβητής, ως τρίτος έτοιμος ημί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Καλημέρα κύριε Λαγκίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.